Το μόνο όμως που έχει στελιστική παρέμβαση σήμερα το επεισόδιο, επειδή θα μιλήσουμε για Μπαλαντέζες, mm -hmm. είναι αυτό. Και ένα μεγάλο διαστάσεων σκάνδαλο με το τερματικό υγροποίηση στο Βασιλικό και όλη αυτή την ιστορία με τους Κινέζους. Δεν ξέρω αν σε έτσουξε γυρνώντας από τις διακοπές το... mm -hmm. όταν σου ήρθε ο λογαριασμός της ΑΕΚ. Εμένα με έτσοξε λιγάκι όπω και όλου του mm -hmm. κύκλου καταναλωτέ. Ναι, λαμβάνεται υπόψη το γεωπολιτικό ρίσκο, αλλά πάντοτε ε, υπάρχει και δεν, δεν είναι αποτρεπτικό κατά ανάγκη για να προχωρήσει κάποια, μια τέτοια επένδυση. Υπάρχει μια παθογένεια εδώ, που είναι αφενό εσωτερική. Θα έλεγα, δεν είναι παθογένεια, υπάρχει και τράμπα. Η περίπτωση του Βασιλικού είναι μια κλασική περιπτωσιολογία <coughs> παθογένεια. Η, η, η παθογένεια αυτή είναι, είναι η παθογένεια τη διαφθορά. Ακριβώ αντίφαση. Μια βραχικύκλωμένη λογική. <laughs> ναι, βραχικύκλωση το <laughs> καλό δικαίωμα, μην σε χτυπήσει το <laughs> ρεύμα, πρόσεχε. Η Λευκοσία και η Αθήνα, που υποτίθεται θεωρούνται το κοινό, έναν κοινό μέτωπο μέσα σε αυτό το πλέγμα που λέγεται Ανατολική Μεσόγειος, δεν μπορούν να τα βρουν. Πόσο μάλλον σε ένα project όπω θα ήταν, ας πούμε, ο EastMed. Ήταν πράγματα αδιανόητα. όταν τα έγραφε στην εποχή που όλο ο κόσμο ασχολούνταν με τι τριμερεί και το East Med, θα σε έβγαζαν τρελό. Όπω και, όμως... και μα έβγαλαν τρελό. Ναι, ναι, ναι. ναι. <laughs> την εποχή. Νομίζω αυτό το οποίο συμβαίνει μεταξύ Λευκοσία και Αθήνα αμαυρώνει για την εικόνα μα απέναντι σε τέτοιου εταίρου. Είχαμε και μια φοβερή τρολιά με αυτόν τον Τούρκο στρατηγό εκεί <laughs> στη Λάρισα. Με τον τον, βα... τον να σταθεί μπροστά στον πίνακα με τον Νικόλα, με τον πλαστήρα που δείχνει την Άγκυρα. <laughs> <laughs> Δεν θέλω να φανταστώ του όλου του γαλαγιαϊτσί ναι, ναι. και φιλοτουρκικό, φιλοκυβερνητικό τύπο τύπου γεννή αφακ, πώ θα αντιδράσουν. Έβγαλαν <laughs> 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 Καινούργια σεζόν, κοσμοπολίτικα Γιάννη, καλώς πίσω στην ρουτίνα. Γεια σου Ζήνωνα, γυρίσαμε πίσω στη ρουτίνα της Λευκοσίας, συμπεριλαμβανομένης στις κινήσεις. Φυσικά εσύ βλέπω ότι παραμένει στο μου του καλοκαιριού <laughs> με... <laughs> <laughs> με τα γυαλιά. <laughs> Απολογούμε, ξέχασα <laughs> τα... τα, γυαλιά ο μυοπίας μου και επειδή έχουν διόρθωση δεν θέλω να φαίνομαι όπως τον τυφλό, δεν... <laughs> δεν, έχει κάποια άλλη στηλιστική παρέμβαση. <laughs> το μόνο όμως που έχει στηλιστική παρέμβαση σήμερα το επεισόδιο επειδή θα μιλήσουμε για μπαλαντέζε. Είναι αυτό. Έλα, πιάσε και την άλλη άκρη. Στα Κυπριακά μπαλαντέζε είναι το extension. Το extension, ναι. Είναι. είναι εξελάρ καλώδιο. Είναι εξελάρ, είναι πιο ηχοληπτικό. Αλλά πάλι ηλεκτρισμό περνάει από η Δηλαδή ηλεκτρική διασύνδεση γίνεται ανάμεσά του. Τώρα, αν τραβά εσύ από εκείνη την πάντα, μπορεί να παίξει στην Ελλάδα και εγώ να παίζω την Κύπρο. Γιατί διαπραγματευόμαστε. Για τον Great Syndrome Connector. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν του έχουμε αυτή τη στιγμή ω συμβολισμό. που ναι. Κάθονται κάπου εδώ, κάτι ανθρωπάκια, με κάτι ψαλίδια. Που προσπαθούν, προσπαθούν να, το κόψ, να το Να το, να το, ναι. να το τσιμπήσουν. Ναι. Ή μάλλον γενικά <laughs> να τσιμπήσουν. Ναι, 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 με ακριβώς. ότι αυτό είναι πάλι. Λοιπόν... Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δημόσια συζήτηση που ξεκίνησε με αφορμή αυτόν τον EuroAsia Interconnector που στην πορεία μα προέκυψε ω Great Syndrome Connector. Και μάλιστα έρχεται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συγκυρία Ζήνονα δεδομένου ότι υπάρχει και ένα μεγάλο διαστάσεων σκάνδαλο με το τερματικό υγροποίηση στο Βασιλικό και όλη αυτή την ιστορία με τους Κινέζους και μια πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αμερικανικής Εταιρεία Σεύρων για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Αφροδίτη. Mm -hmm. Άρα βλέπουμε ότι τρία στα τρία μεγάλα ενεργειακά projects που αφορούν το μέλλον της ενεργειακής ασφάλειας και αυτονομίας της Κυπριακής Δημοκ Ακριβώς. Νομίζω αυτό είναι η μεγάλη εικόνα σε κάθε περίπτωση που πρέπει να δώσουμε στον κόσμο. Και να την πιάσουμε ξανά σε λίγο, βλέποντας και τη γεωπολιτική, αλλά ε, μπορείς για να μας κάνει μια έτσι σύνοψη για το τι διαμείβεται αυτή τη στιγμή ε, ως προς το καλώδιο. Νομίζω ότι και σήμερα Παρασκευή και 13, δεν ξέρω αν έχει κάποιο συμβολισμό, Μέχρι τη στιγμή που θα βγει αυτό το podcast στον αέρα, μπορεί να έχουμε λευκό καπνό και να έχουμε καταλήξει σε μια συμφωνία, τουλάχιστον mm. σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Είναι μια διαπραγμάτευση η οποία πηγαίνει πάρα πολλά χρόνια πίσω για αυτό το τεράστια ε, γεωοικονομικής σημασία ε, έργο, που είναι και project of common interest, δηλαδή είναι ένα project ενεργειακό που έχει χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο θα συνδέει ουσιαστικά την Κύπρο. Το Ισραήλ σε μεταγενέστερο στάδιο με την υπηρετική Ελλάδα μέσω mm -hmm. τη Κρήτη, ουσιαστικά ενώνοντα ηλεκτρικά την ε, ε, Κύπρο που είναι απομονωμένη. Γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα ε, τη παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια στην Κύπρο, με την υπηρετική Ελλάδα και από εκεί και πέρα με ένα ευρωπαϊκό σύστημα ε, ε, ηλεκτρικής ενέργειας. Νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα, την περασμένη Τρίτη, υπήρξε μία διαπραγμάτευση. Υπάρχουν διαφορές οικονομικές, υπάρχουν ζητήματα χρηματοδότησης, τελικής χρηματοδότησης του έργου. Υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση για το γεωπολιτικό ρίσκο, δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε αυτό το υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου, που γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά ότι έχει αποκτήσει μια δική του ξεχωριστή σημασία. Mm -hmm. Οι τελευταίε πληροφορίε λένε ότι μετά από τι πολύ ωραίε διαπραγματεύσει που ήρθε ουσιαστικά η ελληνική πλευρά στην Κύπρο και έγινε όλο αυτό πολλές ώρες στο, στο Προεδρικό, υπάρχουν δύο δεδομένα. Το ένα δεδομένο αφορά ουσιαστικά το κόστος ανάκτησης αυτού του έργου και το δεύτερο αφορά τις εγγύσει, είτε αφορούν το γεωπολιτικό ρίσκο, είτε μια βασική ε, αν θέλεις αντίληψη που έχει η Λευκοσία, τι θα συμβεί αν το έργο δεν ολοκληρωθεί. Mm -hmm. Πόσο μάλλον... Ανυλλόγημη ολοκλήρωσή του, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο έργο όσον αφορά τουλάχιστον το μήκο του ηλεκτρικού καλωδίου και τα βάθη από τα οποία θα περάσει και τι σημαίνει τελικά αυτό για την Κυπριακή Δημοκρατία και για του καταναλωτέ. Να υπενθυμίσουμε ότι πρακτικά το έργο είναι, α πούμε, 67-33 περίπου δηλαδή με μεγαλύτερη συμμετοχή τη Κυπριακή Δημοκρατία. Και εκεί προς την πορεία τόσο το Υπουργείο Οικονομικών όσο και η Νομική Υπηρεσία ήρθε με μία ιδέα ε, χρηματοδότησης του έργου από το Ταμείο Ρήπων, να αντλήσει δηλαδή περίπου 125 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία κάθε χρόνο θα βάζει από 25 για μία περίοδο 5 ετών μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο. Οπότε και δεδομένου ότι εδώ μιλάμε για κιλοβατόρε. και... Δεν ξέρω αν σέτσοξε γυρνώντα από τι διακοπέ του... mm. όταν σου ήρθε ο λογαριασμό τη ΑΕΚ. Εμένα με έτσοξε λιγάκι, όπω και όλου του mm -hmm. Κύπρου καταναλωτέ. Νομίζω ότι εδώ το μεγάλο ζήτημα που προκύπτει επί του πρακτέου έχει να κάνει με το τι ουσιαστικά αποτύπωμα θα έχει στην τσέπη του τελικού χρήστη, που είναι ο καταναλωτή, που είναι ο Κύπριο φορολογούμενο πολίτη. Mm. Νομίζω αυτή είναι όλη η ιστορία. Με επιπλέον nuances και λεπτομέρειε. Που προέκυψαν κατά τη διάρκεια. Ναι, γιατί δηλαδή πηγαίνουμε πίσω στο 2012, έτσι. Βέβαια, δηλαδή, πάει πολύ πηγαίνουμε ναι. πάρα πολλά χρόνια. Από ναι, το Eurasia Interconnect. Ναι. Ακριβώ. Ναι. Οπότε έχω την αίσθηση ότι αυτή η διαπραγμάτευση δείχνει δύο ποιοτικά χαρακτηριστικά και διόρθωσε, αν είμαι λάθο. Το πρώτο ποιοτικό χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχουν διαφορετικέ στοχεύσει. Πάντα υπήρχαν mm -hmm. και πάντα θα εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ Αθήνα και Λευκοσία. Mm -hmm. Και το δεύτερο για μένα που νομίζω ότι αφορά και αυτό που κάνουμε και λέμε εμείς και που αναλύουμε μέσα από το Κοσμοπολίτικα, μέσα από το Geopolitical Cyprus και μέσα από τη δουλειά μας είναι πόσο εύκολα ή δύσκολα γίνεται εν τέλει μια συζήτηση για το γεωπολιτικό ρίσκο. Mm -hmm. Δηλαδή πόσο αβίαστα μπορεί κάποιο να θέσει στο δημόσιο διάλογο τη συζήτηση περί γεωπολιτικού ρίσκου. Θεωρώ ότι όλες οι επενδύσεις... Πόσο μάλλον στην ενέργεια που είναι σε ένα offshore επίπεδο σε αυτή την περιοχή, σε αυτή τη γωνία του πλανήτη mm -hmm. εμπεριέχουν γεωπολιτικό ρίσκο. Ναι, Πόσο μάλλον σε άλλες περιοχές Γιάννη όπως είναι για παράδειγμα σημεία στην Αφρική όπου οι, ε, οι εταιρείες, οι μεγάλες οι, ε, πετρελαιοπαραγωγικές οι άλλες που ασχολούνται με αυτά τα θέματα συνεχίζουν να επενδύουν και να επιχειρούν. Δηλαδή ε, ναι λαμβάνεται υπόψη το γεωπολιτικό ρίσκο αλλά πάντοτε ε, υπάρχει και δεν, δεν είναι αποτρεπτικό κατά ανάγκη ε, για, την, για, την, για να προχωρήσει κάποια, μια τέτοια επένδυση. Μιλάμε για ένα στρατηγικό, πάρα πολύ σημαντικό έργο και αυτό που μου κάνει εντύπωση, ε, για να είμαι ειλικρινής, είναι ότι ε, πρώτον επιβεβαιώνει αυτό που ε, ανέφερες προηγουμένως, ότι δηλαδή υπάρχουν κάποιες αποκλήσεις μεταξύ Αθήνας και Λευκοσίας. Αυτό το ξέραμε, απλώς νομίζω ότι τώρα το ανακαλύπτουν περισσότεροι άνθρωποι. Και ήρθε και στην επιφάνεια με αυτόν τον άκοψον τρόπο που βλέπουμε Ακριβώς. το τελευταίο διάστημα mm -hmm. κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην πλατφόρμα του ΧΙ, του Twitter μια σειρά trolls από την Ελλάδα που πολύ στοχευμένα ε, δημιουργούν διάφορα αφηγήματα mm -hmm. έτσι βασισμένα και λίγο στην ιστορική εμπειρία του Κυπριακού ή στις διαχρονικές σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου ναι. και σε στερεότυπα mm -hmm. σαφέστατα στα οποία βάλουν εναντίον τη Κυπριακή Δημοκρατία. Εγώ αυτό το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον του πώ διαμορφώνεται η πολιτική και σε καμία περίπτωση δεν συμβάλλει και σε έναν υγιή διάλογο, στο οποίο υπάρχουν εύλογε ανησυχίε από ε, κάθε ε, 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 πλευρά σίγουρα, ναι. και στρατηγικέ επιδιώξει και μπλεκόμενα συμφέροντα και λόμπινγκ διάφορων παρατρεχάμενων. Στην Κύπρο βρισκόμαστε, mm -hmm. το οποίο δεν επιτρέπει τουλάχιστον σε επίπεδο διαφάνειας, δηλαδή ο μέσος πολίτης να ξέρει τι διακυβεύεται εδώ, ναι, ναι, ναι. πόσο κοστίζει αυτό το έργο, πότε θα ολοκληρωθεί; ποια είναι τα ωφέλη ε, για τους καταναλωτές, ποια είναι τα ενδεχόμενα επιμέρους ε, ρίσκα που μπορεί να συμβούν και τι επιπτώσεις θα έχουν και ούτω καθεξής. Ναι. Πάω όμως πίσω, καμιά δεκαετία και περισσότερο. Στο σημείο εκείνο είναι ξεκινά η ιστορία με τι βελτιωμένε ε, διμερεί και τριμερεί σχέσει στην Ανατολική Μεσογείο και τα μεγαλεπίβολα σχέδια των τεράστιων οραματισμών. Τη μεγάλη φιλοδοξία ε, που υπήρχε για το σε τι μπορούν να μετουσιωθούν αυτέ οι σχέσει. Μάλιστα με μεγαλοστομίε του τύπου να δημιουργηθεί ένα ε, ΟΑΣΕ στα μέτρα τη Ανατολική Μεσογείου. ή μια κοινότητα ή, άνθρακα και χάλιβα. Μια κοινότητα άνθρακα και χάλιβα. Ο προπό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, απίστευτο. Κάθε Και όταν φτάνει λοιπόν ο κόμπο στο χτένι, α πούμε, με, με, υπό μια ενέργεια, όταν ερχόμαστε στην ουσία να, να μιλήσουμε για το πώ τελικά μπορούν όλα αυτά που συζητούσαμε μια δεκαετία να γίνουν πραγματικότητα. Ε, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ μικρά πράγματα, μικροπολιτικά πράγματα και δομικά πράγματα για να πω και στο πρώτο σου σχόλιο. Δηλαδή ότι υπάρχει μια παθογένεια εδώ που είναι αφενό εσωτερική. Θα έλεγα... Δεν είναι παθογένεια, υπάρχει και τραμπα. Η περίπτωση του Βασιλικού είναι μια κλασική περιπτωσιολογία <coughs> Η παθογένεια αυτή είναι, είναι η παθογένεια τη διαφθορά. Ακριβώ. Ε, <coughs> η, η οποία επηρεάζει κάθε προσπάθεια υπέρβαση. Των, της εσωστρέφειας και των αδιέξοδων στο οποία βρισκόμαστε εντός χρόνια. Και ενεργειακά το αδιέξοδο είναι ότι η Κύπρος πληρώνει πρόστιμα για τους ρήπους. Εννοείται. Είναι ότι η Κύπρος ουσιαστικά και η μαζούτ για να παράγεται ο ηλεκτρισμός γύρω μας mm -hmm. και με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενώ είμαστε ένα νησί έτσι με, με φως και αέρα δεν έχει απελευθερωθεί ουσιαστικά η αγορά του ηλεκτρισμού mm -hmm. και δεν έχουμε και τα ωφέλη. Από τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια που είναι και μια πολιτική και ένα στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεδομένου ότι 13 χρόνια πριν, όταν ανακαλύψαμε κοιτάσματα φυσικού αερίου στην αποκλειστική οικονομική μα ζώνη, το φυσικό αέριο είναι ένα μεταβατικό καύσιμο. Έτσι. Ναι, δεν, δεν είναι. Στο μέχρι τη στιγμή είναι το τέλο ναι, ναι. του κόσμου, ότι θα ξαφνικά το φυσικό αέριο. Η Αίγυπτος παράγει φυσικό αέριο από το 1957. Mm -hmm. ε, νομίζω υπάρχει και μια άλλη παράμετρο, είναι το πόσο πάλι αβίαστα συζητούμε τα ενεργειακά projects, τα οποία έχουν κατεξοχήν τεχνοοικονομικές πτυχές και πώς τα εργαλειοποιούμε για να ασκήσουμε είτε εξωτερική πολιτική, είτε μικροπολιτική, είτε να αντιπαρατεθούμε στο Κυπριακό. Ναι. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η ανάλυση που λέει το γεωπολιτικό ρίσκο. θα πάει η Τουρκία, θα στείλει ο Ικάδες, θα βουτήξουν, ξέρω, με το σκάφανδρο ένα χιλιόμετρο κάτω στο βυθό και θα ανατινάξουν το καλώδιο ηλεκτρική διασύνδεση. Και αυτή είναι η ίδια Τουρκία που όταν θα λύσουμε το Κυπριακό θα πάει το φυσικό αέριο στη, στη βόρεια όδευση και θα είναι καταλήτη για λύση του Κυπριακού τα ενεργειακά. Ναι. Κάπου εδώ υπάρχει μια υγιεινή, βαθιά αντίφαση. Μια βραχικυκλωμένη λογική. <laughs> ναι, βραχικύκλωση <laughs> το καλώδιο. Κοίτα, με σε χτυπήσει το <laughs> ρεύμα, πρόσεχε. Α. Ναι. Είναι εκεί που ήθελα να πω και προηγουμένω ε, σε ό,τι αφορά το πώ σκεφτόμαστε τη σχέση μεταξύ πολιτική και του, αυτών των projects. Διότι αν δει και το πώ ε, χρησιμοποιήθηκε και διαφημίστηκε πάρα πολύ, όχι μόνο το ζήτημα του καλωδίου, αλλά ακόμα περισσότερο το ζήτημα του αγωγού Εμένα αυτό μου θυμίζει. Δηλαδή, εγώ κάθομαι και λέω, εάν για αυτόν τον καλώδιο, το οποίο είναι ξεκάθαρα, α πούμε, έχει κάποιες, κάποια ωφέλη, παρά το γεγονό ότι πρέπει να ξεκαθαριστούν κάποιε ψυχέ τη όλη υπόθεση, η Λευκοσία και η Αθήνα, που υποτίθεται θεωρούνται το κοινό, έναν κοινό μέτωπο μέσα σε αυτό το πλέγμα που λέγεται Ανατολική Μεσόγειο, δεν μπορούν να τα βρουν. Ε, πόσο μάλλον σε έναν project όπω ήταν, α πούμε, ο EastMed, που θεωρούνταν στρατηγικών, ότι θα ήταν η βάση για να χτιστεί μια συμμαχία με άλλε χώρε τη περιοχή. Ότι θα είναι εναλλακτική ήταν... για την ενεργειακή ασφάλεια τη Ευρώπη. Ακριβώ. Ήταν πολύ και σε εποχή τεχνικά. μετά το Nord Stream ναι, 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 2. Ναι, ναι, Έχει άλλα ναι, ναι. την αχτή. Αυτό τελειώσει. Άρα άρα θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό βραχίο στην ενεργειακή και ασφάλεια τη Ευρώπη. Θα ήταν πολύ πιο δύσκολο τεχνικά, πολύ πιο ακριβό και ούτω καθεξή. Το φυσικό αέριο, για να πέσει ότι γίνει ο το φυσικό αέριο πού θα βρεθεί για να. Καλά, ναι, αυτό είναι άλλο. Μιλάμε για το του Eastman, έτσι. Άρα. Για να καταλήξουμε ακριβώ αυτό που που λες ότι υπάρχει ένα πολιτικό αφήγημα, το οποίο όμω πάλι όταν φτάσουμε στο σημείο να το κάνουμε πράξη, αδυνατούμε, διότι ακριβώ υπάρχουν όλα αυτά τα μικροπολιτικά και τα, και τα θέματα τη διαφθορά και ούτω καθεξή. Και όταν μιλούμε και για γεωπολιτικό ρίσκο και αβεβαιότητα, πρέπει να δούμε και λίγο την πραγματική συνθήκη επί του εδάφου. Δηλαδή, όταν το 2011 η Κύπρο ανακάλυψε κοιτάσματα υδρογοναθράκων και υπήρχε όλο αυτό ο παροξισμό αισιοδοξία, mm -hmm. τέσσερα χρόνια μετά. Ανακαλύφθηκε το ζόρ. Ναι, σωστά. που συμπίπτει, για να κάνω πάσα και για το επόμενο segment μας, με την άνοδο του Αντελφατά Χαλσίσης στην εξουσία το 2014. Το 2013 που ρίχνει ναι, την εξουσία, το 2014 ο, ο Σίση ναι. ουσιαστικά βρίσκει μια Αίγυπτο σε μια τραγική οικονομική κατάσταση και το ζόρ, ενώ σταθεροποίησε τον Σίση στην εξουσία, επίλυσε με κάποιον τρόπο τα αρχικά προβλήματα της Αιγυπτιακής οικονομίας που... Εντάξει, είναι μια χαμένη υπόθεση οικονομικά ναι, ναι, τεράστια πρόβλημα. Έκανε ένα πλήρη κύκλο Τώρα έχουμε φτάσει πάλι στην κατάσταση που μοιάζει με το 2014 Πάλι υπάρχουν blackouts στην Αίγυπτο Πάλι το ζώο έχει θέματα ουσιαστικά τελειώνει mm -hmm. Και βλέπουμε ότι μέσα σε όλο αυτό το πλέγμα ενεργειακών εξελίξεων στην περιοχή Η Κύπρος έμεινε πάρα πολύ πίσω Εντάξει, πήρε και δάνεια από το Διεθνέ Νομισμό Ταμείο, η Αίγυπτο, αλλά υπάρχει και στην Αίγυπτο να πούμε ένα τεράστιο σύστημα διαφθορά. Και ζητούμε, μιλούμε για μια χώρα η οποία έχει παράγει φυσικό αέριο από τα τέλη τη δεκαετία του 50 και συνέχισε να παράγει φυσικό αέριο παρά τα όσα μεσολάβησαν. Έτσι, ο πόλεμο ναι. των έξι ημερών, ναι, πόλεμο τη ο πόλεμο του Γιώμ Κιπούρ, μέχρι να φτάσουμε σε αυτή την συνθήκη του 79 που σταθεροποίησε την αρχιτεκτονικη mm -hmm. ασφάλεια στις Μέσης Ανατολής όταν Αίγυπτος και Ισραήλ κάνανε ειρήνη. Οπότε ε, αναγκάζεται και την Αίγυπτο να μπει σε μια διαδικασία να δει τα πράγματα πιο πραγματιστικά ε, να υπερβεί αυτήν την, ε, το, τον, τον καυγά, πούμε, μεταξύ την κοκορομαχία, θα έλεγα, μεταξύ Ερτογάν και Σίση και να δει πώ μπορεί να εκμεταλλευτεί ό,τι είναι διαθέσιμο για να σταθεί ουσιαστικά έχει να κάνει με την επιβίωση του σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό ακρίως. αλλά έχει να κάνει και με την αντιμετώπιση συγκεκριμένων γεωπολιτικών πολιτικών μετώπων στην περιφέρεια τη Αιγύπτου όπω είναι η Σομαλία, η Αιθιοπία, όπως το, είναι Σουδάν, Λιδί, η Λιδί, το Σουδάν, η Λιβύη φυσικά όλα αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα που ε, είναι όσο σημαντικά είναι για μα η Τουρκία α πούμε ακρίως. για να δώσουμε μια προοπτική στα πράγματα και... και το είδαμε αυτό, είδαμε δηλαδή την πλήρη ομαλοποίηση των σχέσεων Αιγύπτου είδαμε την ιστορική επίσκεψη mm -hmm. Σύσυ στην Και Η οποία προηγήθηκε του Ερτογάν στο Κάιρο. Ενώ ήταν πράγματα αδιανόητα, τα έγραφε στην εποχή... Όλο ο κόσμο ασχολούνταν με τι τριμερεί και τον ναι. Ιστμέτ, θα σε έβγαζαν τρελό. Όπω και, και μα έβγαλαν. Ναι, ναι, ναι. ναι. <laughs> εποχή, Συ -συ -συ Συνέβη όμω <laughs> και βλέπουμε ότι συμβαίνει και ότι έχει και ενεργειακό αποτύπωμα. Ότι η Τουρκία επαναφέρει το ζήτημα του LNG και τη εξαγωγή mm -hmm. υγροποιημένου φυσικού αερίου, προσπαθώντα να εντάξει αγορέ όπω είναι αυτές τη, αυτή τη Αιγύπτου. Οπότε και η Τουρκία παίζει το παιχνίδι στην απουσία άλλων ουσιαστικών project στην περιοχή. Η Τουρκία χρησιμοποιεί, εργαλειοποιεί το, το γεωπολιτικό τη βάρο και, την, και μια, έναν υπόβαθρο που έχει σε αυτόν, το, σε αυτόν τον τομέα τη ενέργεια και από Αζερβαϊζάν και από Ρωσία και το καθεξή, για να μπορέσει να επεκταθεί και στα ζητήματα και του LNG, γινόμενοι ουσιαστικά έναν είδο κόμβου στην περιοχή. Yeah. Όχι όπω το οραματίζεται ακόμα, αλλά είναι ακόμα ένα στάδιο προ εκείνη την κατεύθυνση. Και είναι ενδιαφέρον ότι ε, νομίζω αυτό το οποίο συμβαίνει μεταξύ Λευκοσία και Αθήνα ε, αμαυρώνει για την εικόνα μα απέναντι σε τέτοιου εταίρου. Δηλαδή, του εταίρου ενώ όπω είναι το Ισραήλ και είναι η Αίγυπτος. Δηλαδή, όταν η Αίγυπτος έκανε ήδη δεύτερε σκέψει κατά την περίοδο τη οριοθέτηση τη αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Ελλάδα και βλέπουμε ότι η μερική οριοθέτηση αποτυπώνει ας πούμε, και του ενδιασμού τη Αιγύπτου ω προ το, το, όραμα τη Ελλάδα για την ΑΟΣ. Γιατί ακριβώ έχει απέναντί τη αυτή την τεράστια την Τουρκία, ακτογραμμή που λέγεται Τουρκία. Ε, προ, παραχωρούμε, δίνουμε ε, στην Αίγυπτο καινούριου λόγου να σκέφτεται διπλά και τριπλά. Ε, αν πρέπει να εμβαθύνει περισσότερο και να στηριχτεί περισσότερο στην Τουρκία παρά σε οποιοδήποτε άλλο, Οπότε... αυτό νομίζω είναι και το μεγάλο κρίσιμο ερώτημα του ενό εκατομμυρίου. Αν αυτή η επαναπροσέγγιση που συμβαίνει και λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Λωρίδα τη Γάζας και τη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Μέση Ανατολή μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023, θα οδηγήσει τελικά. Άγγελα και Κάιρο στο να οριοθετήσουν μεταξύ των χαλάσσιων ζώνε. Νομίζω ναι, αυτό ναι, ναι, είναι πολύ το κρίσιμο. κρίσιμότερο παράγωγο αυτή τη επαναπροσέγγιση. Να πούμε όμω ότι επειδή υπάρχουν αρκετοί που υποβαθμίζουν αυτή την επαναπροσέγγιση, θέλοντα να πούν ότι όπω συχνά κάνουμε. Καταπέμπω, δεν, που... δεν πούλησε ντρόουν. Ναι, 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 τελικά η Τουρκία αυτή. Στη, ναι, στην ναι καλά. Μπορεί τώρα να μην πούλησε και εν τέλει όμω να πουλήσει. Δηλαδή αυτό είναι ε, μια διαδικασία, μια, μια πορεία που πρέπει να παρακολουθήσει. Ε, αλλά έχουμε την τάση κάθε φορά που γίνεται κάτι το οποίο δεν μα βολεύει, δεν μα αρέσει, ε, να το υποβαθμίζουμε για να νιώθουμε καλά με του εαυτού μα. Ακριβώ. Ε, Όμω στην πραγματικότητα είναι η Αίγυπτο, ε, όσο πρόβλημα και αν έχει ο Σίση με τον Ερτογάν για συγκεκριμένου λόγου που και τη μουσουλμανική αδερφότητα αλλά και όχι μόνο. Ε, τον έχει ανάγκη για να αντιμετωπίσει τα δικά της, τα προβλήματα. Διότι ακριβώς. η Τουρκία έχει σημαντική επιρροή και στο Σουδάν, έχει σημαντική επιρροή και καλέ σχέσει με την Αιθιοπία. Με τη Σομαλία που με έχει Με τη Σομαλία που έχει βάσει. ένα ξεκάθαρο στρατιωτικό αποτύπωμα. Θα μπορούσε λοιπόν η Τουρκία για παράδειγμα να παίξει ένα διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ Αιγύπτου και Αιθιοπία. Και το βλέπουμε και στο μέτωπο τη Λιβύη που υπάρχουν πλέον κάποιε αναταράξει στο εσωτερικό τη Λιβύη. Και το βλέπουμε και στο ζήτημα του Κεντρικού Τραπεζή της Λιβύης που είναι πολύ σημαντικό ε, πολύ σημαντικός δρόντας mm -hmm. για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Λιβύης. Και το βλέπουμε και στο κομμάτι mm -hmm. ακόμη των διαπραγματεύσεων για την εκεχηρία στη Γάζα, την ανταλλαγή εχμαλώτων. Yeah, η, η Τουρκία, το η Αίγυπτος, το, το Κατάρ παίζουν, διαδραματίζουν ενεργό διπλωματικό ρόλο σε αυτή την πολύμηνη και... Πάρα πολύ σημαντική και με φοβερέ προεκτάσει. Και νομίζω σύγκριους. ότι ο πόλεμο στη Γάζα βοήθησε την επαναπροσεγγίση των δύο. Την επιτάχυνε. Είχε, είχε ξεκινήσει από προηγουμένω, αλλά επιτάχυνε Ακριβώς. και επιβάσυνε αυτή την προσπάθεια. Γιατί και η Αίγυπτος δεν μπορεί από ένα σημείο και μετά, όσο κοντά κι αν βρίσκεται με το Ισραήλ, mm -hmm. να μην αποστασιοποιείται Όπως σε είπα. κάποια ζητήματα. Γιατί Διότι μετά δημιουργεί προβλήματα στον... εντό του αραβικού κόσμου και στο, και, της... και στο εσωτερικό τη κυβέρνηση, έτσι φυσικά. Ναι, ναι. Οπότε η Αίγυπτο από εκεί που κοιτούσε την Τουρκία ω έναν ανταγωνιστικό παίκτη, έρχεται με κάποιον τρόπο να την φέρει πιο κοντά για να την χρησιμοποιήσει ω λύση, μερική λύση στα προβλήματα τη. Και να μπορέσει να, 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 μπορέσει να δει πώ μπορεί να συνεργαστεί για τις ζητήματα τα οποία ήταν προηγουμένω, μέχρι πρώτην, ε, πάρα πολύ προβληματικά μεταξύ των δύο. Ε, και τούτον εμά πρέπει να μα ε, ξυπνήσει. Διότι αυτά τα πράγματα τα βλέπαμε, τα λέγαμε, δεν είναι κάτι περίεργο, είναι ο, ο τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι διεθνεί σχέσει. Ακριβώ. Ε, και πέρα από ότι ακολλήματα είτε του Ερτογάν, είτε του Σίσιο, είτε του οποιοδήποτε αλλού. Εάν δεν είναι εντελώ τρελό κάποιο ηγέτη, δηλαδή λειτουργεί εντελώ εκτό των ορίων του ορθολογισμού, τότε κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα αναγκαστεί να ε, κάνει μια αναδίπλωση για να, να, να δει πώ μπορεί να επιβιώσει. Κυρίω να προσαρμοστεί να, να στα προσαρμοστεί νέα δεδομένα. Διακριβώς. Και η πραγματικότητα είναι ότι και ο ίδιο ο αν έχει προβλήματα. Δεν είναι μόνο ο Άρα Σαφέστα. σε μια προβληματική κατάσταση στην οποία βρισκόνται και οι δύο, είναι δύο μεγάλε χώρε από τι μεγαλύτερε δυνάμει τη περιοχή. Ε, η σύμπραξη του και η σύμπνοια του σε κάποια αν μη τι άλλο ζητήματα λειτουργεί θετικά και εμπίπτει όλων αυτών και στην προσπάθεια του Ερτογάν να προωθήσει ακόμα περισσότερο αυτό που λέει για τη διαμερισματοποίηση των σχέσεων. Ότι δηλαδή εντάξει, έχουμε προβλήματα με την Αίγυπτο, αλλά έχουμε και κοινού ε, τομεί στου οποίου μπορούμε να συνεργαστούμε. Ε, Αυτά. Παρακολουθήσουμε την... τι εξελίξει. Γενικά, νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες μέχρι εξελίξεις. το τέλο του χρόνου και τι αρχέ του επόμενου θα έχουμε ένα πολύ ρευστό σκηνικό και στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Και ταυτόχρονα οι τουρκο-ελληνικέ σχέσει προχωρούν κανονικά. κανονικά Είχαμε τέτοιο. και μια φοβερή τρολιά με αυτόν τον Τούρκο στρατηγό <laughs> εκεί στη Λάρισα. <laughs> τον τον, βαλ... βαλ... τον <laughs> βάλω να σταθεί μπροστά στο. <laughs> στο πίνακα με τον Νικόλα με τον πλαστήρα που δείχνει την Άγκυρα. δεν θέλω να φανταστώ του, τους όλους τους γαλα... ναι, και φιλοτουρκικό, φιλοκυβερνητικό τύπο τύπου γεννή σαφάκ, πώς θα αντιδράσουν. Έβγαλαν εξανθήματα. που σημαίνει ότι η Αθήνα αν θέλει να τρολάρει την Άγκυρα, το κάνει, το κάνει πετυχημένο. Ναι, ναι, σωστά. Και τι μείνει η Γιάννη για σήμερα, νομίζω μένει... η. Να πούμε και δύο λόγια έτσι για το περιθώριο τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε, νομίζω, κάποιε ορισμένε συναντήσει μεταξύ του Προέδρου τη Κυπριακή Δημοκρατία και του Δουρκοκύπριου. Γιατί. Το δεν νομίζω... θα έχουν μεταξύ του, τους, αλλά. σίγουρα, σίγουρα η τρι... τριμερή στο περιθώριο τη Γενική Συνέλευση δεν πρόκειται να συμβεί. Σίγουρα θα βρεθεί στι 23 του Σεπτεμβρίου ο πρόεδρο Χριστοδουλίδη με το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων mm -hmm. Αντώνιο Μία μέρα πριν, στι 22 εκτό απρόπτου, ο κ. Γκουτέρε θα δει και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη των mm -hmm. ερσιν 25 Σεπτεμβρίου θα είναι η ομιλία ε, του κυρίου Χριστοδουλίδη από το βήμα τη Γενική Συνέλευση. Μένει να δούμε αν όντω μπορεί έτσι μεταβατικά και αυτές οι δύο ξεχωριστές συναντήσεις του Γενικού Γραμματέα ε, με τους δύο ηγέτες να δημιουργήσουν, αν θέλεις, εκείνα, εκείνες τις επιταχύνσεις που σε μεταγενέστερο χρόνο, πιθανώς εντός Οκτωβρίου, να οδηγήσουν σε μία τριμερή συνάντηση. Χωρίς mm -hmm. τριμερή συνάντηση, νομίζω τίποτα δεν μπορεί να, δεν προχωρήσει, μπορεί να προχωρήσει προς την κατεύθυνση mm -hmm. άρσης του αδιεξόδου των συνομιλιών στο Κυπριακό. Είναι μία δύσκολη εξίσωση. Νομίζω ότι και οι διπλωματικοί που έθεσε η λευκοσία σε σχέση με αυτόν τον ευρωτουρκικό διάλογο ουσιαστικά απέτυχα, mm -hmm. ενώ ουσιαστικά είχαμε κόψει κάποτε τον Τουρκοϊπέξ Φιντάν από τον Γκίμνιχτ στη Μαδρίτη, τώρα δεχτήκαμε την παρουσία ε, του Τουρκοϊπέξ σε αυτό το άτυπο Συμβούλιο ε, Υπουργών Εξωτερικών και βλέπω ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία που η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπερνά το Κυπριακό και αυτή την προσέγγιση που διαχρονικά επιδιώκουμε διασύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με πρόοδο στο Κυπριακό. Και νομίζω είναι ξεκάθαρο. Ε, το ξεκαθάρισε και ο ίδιο ο Φιντάν. Ότι ε, όσον και αν προσπαθείτε, δεν, δεν πρόκειται. Ε, και νομίζω δείχνει ακόμα μια φορά ε, ξέρω, ε, μια αναποτυχημένη προσπάθεια ε, διπλωματική ω προ το, 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 ση, το σημείο, δηλαδή να. Να καταστήσουμε με πιο σαφήν αυτήν τη διασύνδεση, η οποία τελικά μου φαίνεται ότι μόνο αν εμεί προσπαθούμε να την κρατήσουμε στον yeah. Και δεν ενδιαφέρει επί τη ουσία κανένα άλλο μέρο, ούτε την ίδια την Ευρωπαϊκή mm. Ένωση, παρά τι επιμέρου τοποθετήσει υπουργών εξωτερικών, Μπορέλα να καιρού, αλλά ούτε και την Άκυρα. Νομίζω ότι είναι κάπω παραμερισμένο, αυτή είναι η έκφραση που θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το κυπριακό σε αυτή τη διασύνδεση. Ναι, οπωσδήποτε είναι παραμερισμένο. Η Αγκύρα καταλαβαίνει τα διακυβεύματα, καταλαβαίνει και την ανάγκη που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την Άγκυρα, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, το καταλαβαίνει. Και αυτό. νομίζω το ζήτημα της Τελωνιακής Ένωσης, ανεξαρτήτως εξελίξεων στο Κυπριακό, θα προχωρήσει μεταξύ Βρυξελών και Άγκυρας. Αυτή είναι ναι, η αίσθηση είναι, είναι πολύ που πλέον προχωρήσει. έχω από μπορεί να μην είναι. δούμε την αναθεώρηση, των, την άρση μάλλον των, των, τη Βίζα, των θεωρήσεων Βίζα, αλλά ε, τα, όλα τα υπόλοιπα υπάρχει προσφόρον έδαφο για να, για να προχωρήσουν και νομίζω η συμμετοχή του Φιντάν Γιάννη, και διόρθωσε με αν κάνω λάθο, ε, στο άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ενδεχομένω να ήταν και αποτέλεσμα αυξημένων πιέσεων προ την Κυπριακή Δημοκρατία να μην αποτελέσει εμπόδιο. Στο να προχωρήσει αυτή η δυναμική. Συμφωνώ, συμφωνώ και, και νομίζω ότι και η ακολουθία των πραγμάτων μεταξύ εκείνου του Γκίμνιχ τότε στη Μαδρίτη και των εξελίξεων των προσφάτων δείχνει προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Οπότε υπάρχουν πολλά μπροστά μα, πολλέ εξελίξει που πρέπει να αναμένουμε. Θα είναι να ενδιαφέρουσα η νέα περίοδο. Σλα ακαδημαϊκή χρονιά, σλα σχολική χρονιά. Ναι. Έχουμε κανένα προεκλογικό. Ποιε εκλογέ έχουμε, Βουλευτικέ έχουμε. Μακριά ακόμα. Ε, αλλά... Σχετικά μακριά. Ξεκινήσαμε το. Ναι, να δούμε τι άλλα πανηγύρια θα δούμε στην προεκλογική για τι βουλευτικέ. Λοιπόν, με αυτά ε, αφήνουμε τον κόσμο και τα λέμε την επόμενη φορά. Να είστε όλοι καλά.